Φαντάσου ότι πρέπει να ζήσεις για έναν ολόκληρο χρόνο σε απόλυτη μοναξιά, σε ένα έρημο νησί. Προλαβαίνεις ίσα ίσα πριν να βαγίσεις, να διαλέξεις μερικά άλμπου μουσικής που θα σου κάνουν παρέα. Από αυτή τη συνθήκη ξεκινά μια σειρά συζητήσεων. Τα podcast Ναυαγή. Ναυαγή με τον Παύλο Τσίμα. Με την υποστήριξη της iSquare, επίσημου διανομέα της Apple σε Ελλάδα και Κύπρο. Ως ναυαγός ετοιμάζομαι να ρίξω άλλη μια μποτήλια στο πέλαγος. Η μποτήλια θα περιέχει μια συνομιλία με κάποια η οποία θα ναυαγήσει μαζί μου για μια ώρα. Να της δώσω μια ημερομηνία για να ξέρετε πότε συζητήθηκαν αυτά που εσείς θα ακούτε, ποιος ξέρει πότε. Είμαστε στις 16 Οκτωβρίου του 2020, κάπου στην Αθήνα, και απέναντί μου είναι μια γυναίκα που έχει τα τελευταία πολλά χρόνια στην κοινή συνείδηση ταυτιστεί με τη διδασκαλία της ιστορίας. Όχι μόνο επειδή είναι καθηγήτρια ιστορίας στο Πανεπιστήμιο εδώ και δεν ξέρω πόσα χρόνια, 30 φαντάζομαι. 40 σχεδόν. Αλλά και γιατί εδώ και πολλά χρόνια κάνει κάτι που έχει δημιουργήσει κάτι σαν κίνημα, δηλαδή γυρίζει την Ελλάδα και κάνει συζητήσεις, διαλέξεις ιστορίας και συζητά με το κοινό. Όπως καταλάβατε, απέναντί μου έχω την κυρία Μαρία Ευθυμίου. Καλώς ήρθατε, καλημέρα. Πώς την ξεκινήσατε αυτή την ιδέα, δηλαδή το να γυρίζετε και να κάνετε... Από Παλαβομάρα, να σας πω, είναι 13 χρόνια τώρα που το κάνω. Είναι τόσα πολλά. Ναι. Και επειδή ήμουν απελπισμένη, ήταν η εποχή των παχαίων αγελάδων, αλλά εγώ ήμουν βέβαια ότι έρχεται μεγάλη καταστροφή στη χώρα και κάτι ήθελα να κάνω για την κοινωνία στην οποία ζούσα. Εγώ πολιτικός δεν είμαι, αλλά ήθελα να κάνω κάτι πολύ πολιτικό με την έννοια του πολίτη, με αυτή την έννοια. Και σκέφτηκα ότι αφού εγώ αγαπώ την ιστορία που νομίζω ότι με έχει βοηθήσει εμένα ως άνθρωπο να διαπλαστώ, να είμαι κάπως καλύτερη από ό,τι ήμουν πριν, λέω τώρα, αυτό ίσως παίξει ρόλο και σε άλλους ανθρώπους και να είναι ευεργετικό. Κάνετε διαλέξεις πολλές το χρόνο, έτσι δεν είναι? Πριν τον κορονοϊό ήταν μερικές και εκατοντάδες κιόλας. Ναι. Οι οποίες είναι αμυστοί, είναι χωρίς αμυλή. Όλοι τα πληρώνω για να πάω, δηλαδή με τα λεωφορεία, με τα τρένα. Μάλιστα. Είναι εντυπωσιακό, ομολογώ ότι είναι εντυπωσιακό. Όταν συνειδητοποίησε δηλαδή τον όγκο αυτής της προσπάθειας, σε πόσες πόλεις έχετε πάει? Είναι περίπου 3.500 ώρες δωρεάν μαθήματος. Μαθήματος ιστορίας. Ωραία, εσείς το κάνετε από Παλαβομάρα, όπως είπατε. Βρίσκετε ανθρώπους που θέλουν να μιλήσουν για την ιστορία, να ακούσουν, να συζητήσουν? Πάρα πολύ. Αυτό είναι κάτι το εντυπωσιακό που συμβαίνει στη χώρα μας. Ναι. Τουλάχιστον η εικόνα που εγώ έχω ζήσει είναι συγκινητική. Γιατί έρχονται άνθρωποι όρθιοι, συνήθως δεν βρίσκουν θέση, είναι όρθιοι με σκαμνάκια ή ακουμπούν στον τοίχο 3 ώρες, δεν είναι μια ώρα μάθημα. Και με ευγένεια, με πολύ όμορφο τρόπο, άμα θέλουν να θέσουν κάτι. Τι να πω, νομίζω ότι είμαστε ένας λαός με τα δύο πρόσωπα του Ιαννού. Στο δρόμο είμαστε πολλές φορές όχι τόσο ευγενείς, όχι τόσο... τόσο τρυφερή και τι να πω, όμορφη, και είναι όμως περιστάσεις που είμαστε πολύ όμορφοι. Άρα 3.500 ώρες τόσα χρόνια, φαντάζομαι ότι είναι πολλές χιλιάδες οι ακροατές και οι ακροάτριές σας. Κάποιος από μια εταιρεία από αυτές που μελετούν μου είπε ότι υπολογίσαν ότι είναι 500.000 άνθρωποι που έχουν δει τα μαθήματα ή ακούσει τα μαθήματα ή τα έχουν δει στο διαδίκτυο. Είναι παρηγορητικό. Τι να πω, αν ισχύει, δεν ξέρω. Είναι παρηγορητικό αν σκεφτεί κανείς ότι περίπου 500.000 άνθρωποι είναι αυτοί που ψήφισαν μια φορά στη ζωή τους έστω τη Χρυσή Αυγή, οπότε... Έτσι, Είναι ένα αντίδοτο αυτό. Αλήθεια, τέτοιους αριθμούς καταμετράτε. Το υψηλότερο ποσοστό της που ήταν στις ευρωεκλογές του 2014, και αυτό είναι το σοκαριστικό, γιατί... Το 2014 είχε ήδη δολοφονηθεί ο Παύλος Φύσας, είχαν ήδη ασκηθεί οι διώξεις, ήταν ήδη στη φυλακή, είχαν πάρει 500.000 ψήφους. Άρα είναι αντίδοτο αυτό που λέμε. Δηλαδή αντίδοτο. Είναι αντίδοτο σε αυτό το κακό. Με ποια έννοια το είπατε για τον εαυτό σας, ότι η αγάπη σας για την ιστορία και η μελέτη της ιστορίας αισθάνεστε ότι σας έκανε καλύτερο άνθρωπο, καλύτερο από ό,τι ήσασταν πριν?
Κοιτάξτε, η ιστορία, επειδή μελετά τη ζωή των ανθρώπων που πέρασαν, δηλαδή και τη δικιά σου ζωή μελετά στην ουσία, και εσύ σε λίγο ιστορία θα είσαι, δηλαδή σε 100-200 χρόνια θα είμαι μια στάχτη και μπούρμπερι όπως όλοι εδώ, και θα μας μελετάνε όπως μελετάω τώρα εγώ τον Κολοκοτρώνη, ή σε 2000 χρόνια όπως μελετάμε τον Περικλή. Θέλω να πω ότι η ιστορία ταυτίζεσαι κάθε φορά που παρακολουθείς οποιαδήποτε εξέλιξη στην ανθρώπινη ιστορία του παρελθόντος, μπορείς να δεις και τον εαυτό σου μέσα. Mm. Και με την έννοια αυτή ξανασυζητάς τις στάσεις σου, τις επιλογές σου. Καθώς τρέχουν οι καιροί, αλλάζουν πολλά στις κοινωνίες, αλλά υπάρχει ένα κεντρικό νήμα που μας δένει. Τα αισθήματα, τα βασικά μας αισθήματα, ο βασικός κορμός ο ανθρώπινος δεν έχει αλλάξει. Επομένως μπορείς να αποκωδικοποιήσεις και τον άνθρωπο του Νέαντερταλ και τον αυτό σου σήμερα και να δεις κοινά πράγματα. Η ιδέα είναι ότι θα ναυαγήσουμε μαζί, θα ακούμε όσο ζούμε στο έρημο νησί 10 μουσικές που εσείς διαλέγετε, οπότε πέστε μου από πού ξεκινάμε. Κοιτάξτε, εγώ είμαι παιδί του 60. Έχω γεννηθεί το 1955 στη Λάρισα. Είμαι ακριβώς 65 χρονών. Και το 55 ήταν μια Ελλάδα. Του 55 δεν θα τη θυμάμαι, αλλά όχι, το 60 τη θυμάμαι. Βέβαια, κάπως ήδη ήμουν ένα παιδί σε μια επαρχιακή πόλη, όχι όμως μικρή, μια πρωτεύουσα ας πούμε επαρχίας ολόκληρης. Και ήταν μια Ελλάδα με νοπό ακόμα τον εμφύλιο. Η Θεσσαλία ήταν μια κόκκινη περιοχή στη διάρκεια της κατοχής, που θα πει ότι παρότι ήμουν παιδί ένιωθες ότι οι μεγάλοι κάτι σου έκρυβαν, το όλο σκηνικό είχε πληγές που τις αισθανόσουν. Όταν ρωτούσες για αυτά δεν σου απαντούσαν, που καταλάβαινες ότι κάτι εδώ συμβαίνει. Και όλο αυτό είχε μια, για το παιδικό μυαλό, είχε ένα μυστήριο, μια πίκρα, ένα ερώτημα. Και αντίστοιχη όμως ήταν και η παραγωγή της μουσικής στη χώρα. Ήταν η εποχή του ραδιοφώνου. Και εγώ ανήκω σε μια οικογένεια που από την πλευρά της μητέρας μου ήταν πάρα πολύ του τραγουδιού και του χορού. Αλήθεια. Δηλαδή ήταν ένα πράγμα... Τι να πω, διονυσιακό. Η μητέρα μου είχε και 11 αδέλφια και όποτε εύκολα μαζευόταν και γινόταν ένα πράγμα τελείως διονυσιακό, το οποίο και συνεχίζουμε τα ξαδέλφια, είναι κάτι πολύ όμορφο στη ζωή μας. Γιατί το λέω αυτό, διότι υπήρχε πολύ έντονη η παράδοση, η μουσική. Η γενιά της μάνας μου τραγουδούσαν οπερέτες. Αχα. Του Μεσοπολέμου και τραγούδια του Γούναρη και θα σε πάρω να φύγουμε και μου φύγες αγάπη μου, όλα αυτά τα πολύ έντονα τραγούδια. Αυτά ήταν και τα τραγούδια που ακουγόντουσαν πολύ στο ραδιόφωνο εκείνη την εποχή. Πολύ βέβαια, αλλά στο μεταξύ είχε αρχίσει το θαύμα του 60, δηλαδή Μάνος Χατζηδάκης, Μίκης Θοδωράκης. Εγώ κοιμόμουνα με το αυτί στο ραδιόφωνο και ξύπναγα πάλι με το αυτί στο ραδιόφωνο. Τότε δεν ήταν πολύ η σταθμή, ήταν πολύ λίγη η ραδιοφωνική σταθμή και ήξερες. Δεν χρειαζόταν να σου σοφός για να ξέρεις σε ποια ώρα παίζει τι. Και όσο φυσικά μου επέτρεπε και του σχολείου η δραστηριότητα που είμαι μικρό παιδάκι, παρακολουθούσα πράγματα που μου άρεζαν σταδιακά. Απέκτησα άποψη για τη μουσική και ήταν ένα θαύμα, γιατί κάθε μέρα έβγαινε ένα καινούριο πανέμορφο τραγούδι με μια φωνή από πίσω που μπορεί να ήταν, τι να πω, της κατηγορίας του ουρανού. Δηλαδή τότε ήταν ο Γρηγόρης Μπηθηκότης, ο Καζαντζίδης, η Μοσχολιού, ερμηνευτές παγκοσμίου, επαναλαμβάνω, κλίμακος. Δηλαδή οι τρεις που ανέφερα κατά τη γνώμη μου είναι παγκοσμίου, όχι μόνο ελληνικής κλίμακος. Και οι συνθέτες, ήταν η ανακάλυψη του Τσιτσάνη. Θέλω να πω, μέσα σε αυτή τη δεκαετία, ενώ το ρεμπέτικο είχε θεωρηθεί χαμηλής στάθμης μουσική, έμπαινε και αυτή στο πρόγραμμα. Γιατί ο Χατζηδάκης το ανέσυρε. Το ανέσυρε και τέλος πάντων το καθαγίασε και πολύ σωστά έκαμε. Ο πατέρας μου δεν ήταν του τραγουδιού. Η μάνα μου όμως, σας είπα, ζούσα σε ένα κλίμα εντυπωσιακό. Ήταν
μεσοαστοί, οι δημόσιοι υπάλληλοι είχαν αγκαλιάσει το λαϊκό τραγούδι, αλλά το ρεμπέτικο δεν ήταν τόσο στο ρεπερτόριο. Ωστόσο εγώ ελκύστηκα από το ρεμπέτικο όταν το άκουσα. Και τι θέλω να σας πω με όλα αυτά? Ότι η δεκαετία του 60 και η μουσική της είναι η μουσική που με συγκινεί πιο πολύ. Άρα αυτή θα πάρουμε μαζί μας. Αυτή θα πάρουμε μαζί μας. Πέστε, ναι, με ένα πρώτο. Για μένα κορυφαία είναι τρία, θα έλεγα. Το ένα είναι η Πολιτεία του Θεοδωράκη με τον Καζαντζίδη και την Μαρινέλα. Το άλλο είναι το Χαμόγελο της Τζοκόντα του Χατζηδάκη. Και κάτε με το ωραιότερο έργο που παρήγαγε από όλες τις πλευρές, το πιο τέλειο, από όσα έχω δει, δεν ξέρω, δεν είμαι πια και ειδικός, αλλά αυτό που εγώ αισθάνθηκα, είναι οι Όρνηθες του Κουν. Θέλω να πω, δεν έχω δει τίποτα πιο τέλειο από αυτό, από όλες τις πλευρές, και φυσικά η μουσική που το συνοδεύει του Χατζηδάκη, αλλά και τα σκηνικά και η χορογραφία και η απόδοση της ας τα ακούσουμε έργου. Νέα, λοιπόν, θα αρχίσουμε με την Πολιτεία του Μίκη. Μου περιγράψατε την παιδική ζωή στη Λάρισα. Κάποια στιγμή ήρθατε στην Αθήνα. Εγώ δεν έζησα και πολύ, γιατί 7 ετών όταν ήμουν ήρθαμε στην Αθήνα. Η ιστορία πότε σας γοήτευσε πρώτη φορά? Νομίζω το 60. Θέλω να πω, αυτό το μυστήριο που σας είπα, δηλαδή αισθανόμουν ότι η κοινωνία ολόγυρα, ενώ περπατάει με δύο πόδια, δύο χέρια, στην ουσία δεν τα έχει. Ότι είναι αποσυντεθειμένη από κάτι που δεν μπορούσα να καταλάβω. Και αυτό το αίσθημα με οδηγεί, νομίζω ότι εξακολουθεί να υπάρχει. Δηλαδή τον εμφύλιο τον σέρνουμε 70 χρόνια τώρα. Κάθε Έλληνας που περπατάει με ειδονεί πια, γιατί πια δεν έχει κανένα νόημα αυτό το πράγμα. Είμαστε αποσυντεθειμένοι και δεν μπορούμε να βρούμε μια ακόμη απόλυτα. Ως αποθυμένο, ας πούμε, ως... Κοιτάξτε να δείτε, βολευτήκαμε στην πόλωση. Εξάλλου το έχουμε. Θέλω να πω, τα 200 χρόνια που κυλήσανε, είχαμε πάντα αφορμές να είμαστε πολωμένοι. Δεν επιθυμούμε, και εγώ πρώτη, δεν κουνώ το δάχτυλο, γιατί και εγώ είμαι ως Ελληνίδα παράφορη και υπερβολική, αλλά αρεσκόμαστε σε αυτό, στη σύγκρουση. Δεν αγαπούμε τη σύμπλευση. Το μόνο που μας σώζει είναι τα πανηγύρια μας. Δηλαδή αυτό που λατρεύω, δηλαδή είναι τα πανηγύρια μας, οι χωροί μας. Είναι η μόνη στιγμή που αγαπάμε τον άλλον. Από εκεί και πέρα, στις υπόλοιπες, αυτό που σκεφτόμαστε κατά κανόνα είναι να τον υπονομεύσουμε, να τον συκοφαντήσουμε, να μεταστρέψουμε αυτά που είπε. Και αυτό το ιδεολόγημα που στήθηκε στο 40 ως μετάπλαση του διχασμού, του μακρόσυρτου διχασμού βενιζελικών βασιλικών, πήρε διαστάσεις οι οποίες ήταν απόλυτα αυτοκτονικές. Τόσο αυτοκτονικές και τόσο λεθεμένες που δεν κάθισε καμία από τις δύο πλευρές κατάματα στον καθρέφτη και να πει ήμασταν τελείως λάθος.
Μα τελείως όμως. Και να κοιτάξει και τον άλλον και να πει ήμασταν και οι δύο τελείως λάθος. Ανταυτού το σέρνουμε μέχρι τώρα, προσπαθεί ο καθένας να εξηγήσει ότι σωστά έπραξε. Ιδίως η πλευρά η οποία το αποφάσισε αυτό, που ήταν το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος όταν αποφάσισε να μην ψηφίσει στις εκλογές του 1946, είναι βαρύτατο ατόπιμα κατά τη γνώμη μου, όπως και τα Δεκεμβριανά του 1944. Δηλαδή αυτά τα δύο είναι τα πιο μοιραία, πιο μοιραίες στιγμές που φέραν αυτό το μεγάλο κακό. Και αυτή η πόλωση δεν βοηθήθηκε και από το εξωτερικό, διότι συνεχιζόταν η παγκόσμια πόλωση λόγω του ψυχρού πολέμου και επομένως δεν είχαμε σκονάκι από το εξωτερικό για βοήθεια στο κακό το δικό μας να βελτιωθούμε στις δικές μας συλλήψεις. Και θα πει κανείς, μα όταν είχαμε σκονάκι μπαίνοντας στην Ευρωπαϊκή Ένωση θα έπρεπε, βρε παιδάκι μου, τότε να το απεμπολίσουμε αυτό το σχήμα. Ανταυτού διαλέξαμε να πορευόμαστε στην ίδια γραμμή, την πεπατημένη, γιατί το αντίστροφο απαιτεί μια εγρήγορση, απαιτεί μια σύνεση, απαιτεί να πάψεις να είσαι απολύτως και να πεις για στάσου. Ζω σε μια κοινωνία. Αυτή η κοινωνία είναι δικιά μου. Είναι το κέλυφος μου. Αν το σπάσω αυτό το κέλυφος, θα είμαι ένας γυμνοσέλιαγκας που περπατώ στο δρόμο. Δεν είναι κουτό να σέβεσαι την κοινωνία σου και να την υπερασπίζεσαι και να προσπαθείς να βρεις τους δρόμους που θα το κάνει αυτό πιο γόνιμο. Η γνώμη μου είναι ότι αυτή η ιδεολογική σύγκρουση που είχε περιεχόμενο, είχε περιεχόμενο γιατί είχε παγκόσμιο περιεχόμενο, το 40, το 50, το 60. Στη συνέχεια, ιδιαίτερα μετά τη δεκαετία του 80, απέμεινε ως απλός βλακώδης. Δηλαδή η δικιά μου εντύπωση είναι όταν πολλές φορές κοιτώ τις ειδήσεις και βλέπω τις παρεμβάσεις ας πούμε των πολιτικών που κυρίως εκφράζουν αυτές τις πλευρές, και δεν θα το ισοπεδώσω, νομίζω ότι η αριστερά είναι εκείνη η οποία οφείλει να κάνει βήματα πιο μπροστά. Η δεξιά κατά κάποιο τρόπο ίσως γιατί είχε και τον χειρισμό των πραγμάτων και επειδή και νίκησε, δηλαδή νίκησε και τον ψυχρό πόλεμο, ίσως έχει τις δυνατότητες να είναι πιο μεγαλόψυχη. Η αριστερά πρέπει να μετακινηθεί από τις εμπλοκές της. Και αυτό μοιάζει ότι είναι καιρός να το κάνει, γιατί έχει αρχίσει να υπάρχει και πια μια γελιοποίηση των πραγμάτων. Αλλά επιμένοντας σε αυτή την πόλωση, νομίζω ότι πλέον εμπεριέχει μόνο βλακεία, τίποτα άλλο. Δηλαδή όταν ξεκινήσαμε αυτοκτονικά και τώρα τη συνεχίζουμε μόνο από αιμονή και ανοησία πια. Δεν έχει καν περιεχόμενο. Σας λέω απλώς μια μαρτυρία, είστε ιστορικός, είστε ειδικοί να την αξιολογήσετε και να την καταγράψετε. Δεν η προσωπική είναι, απλώς ασχολούμαι με την ιστορία. Η προσωπική μου μαρτυρία. Είχα την τύχη να ζήσω, να γνωρίσω και να ζήσω κάποια χρόνια κοντά σε ανθρώπους οι οποίοι όχι απλώς πήραν μέρος στον εμφύλιο, αλλά πήραν και πρωταγωνιστικό ρόλο είχαν στον εμφύλιο και τον πλήρωσαν πάρα πολύ ακριβά, πέρασαν τη ζωή τους κατεστραμμένοι για δεκαετίες ολόκληρες και ήταν πολιτικά ενεργοί. Εκ των υστέρων, όταν το σκέφτηκα, θυμήθηκα ότι αυτοί οι άνθρωποι ποτέ δεν μιλούσαν για τον εμφύλιο παρά μόνο αν ήταν αναγκασμένοι. Δεν τους άρεσε να μιλάνε γι' αυτό. Ακόμη και στις καθημερινές τους στιγμές, δηλαδή στις χαλαρές στιγμές που πήγαιναν σε μια παρέα και έπιναν ένα κρασί, μιλούσαν για οτιδήποτε άλλο. Όχι για το χρόνια του εμφυλίου. Δεν τους άρεσε να μιλούν γι' αυτό. Και έχω την εντύπωση ότι η ελληνική πολιτική ζωή μετά την πτώση της Κατορίας προσπαθούσε να απαλλαγεί από αυτήν τη μνήμη. Ενώ η γενιά που τον είχε ζήσει ήθελε να κάνει κάτι για να απαλλαγεί από αυτό. Και έχω την εντύπωση ότι μετά ήρθε μια γενιά που δεν τον έζησε, ούτε καν οι γονείς της δεν τον έχουν ζήσει ίσως, και η οποία ξαφνικά ανακάλυψε τη γοητεία του εμφύλιου, ας πούμε, και να το ξαναπαίξουμε σαν video game. Επειδή και εγώ είχα την ευκαιρία και στο συγγενικό μου περιβάλλον υπήρξαν άτομα που είχαν βρεθεί στο βουνό και στην νεανική μου ηλικία που ήμασταν όλοι πολύ αριστεροί όταν έπεσε η Χούντα, είχα βρεθεί σε τέτοιους χώρους και είχα συνομιλήσει με ανθρώπους αυτής. Ξέρετε, πάντως, εκτός από τη δικιά σας αυτή σκέψη, υπάρχει και το άλλο. Φαίνεται ότι οι κοινωνίες δυσκολεύονται να μιλήσουν για κάτι πάρα πολύ βαρύ. Το ίδιο έχει μελετηθεί και με το ολοκαύτωμα σε σχέση με τους Εβραίους. Ως φαίνεται, η γενιά που έζησε το ολοκαύτωμα δεν μιλούσε στα παιδιά της για το ολοκαύτωμα. Ίσως για να τα προστατεύσει από τη φρίκη, ίσως γιατί δεν μπορούσε να βρει τα λόγια για να το περιγράψει.
ή γιατί δεν ήθελε να ξαναφέρει αυτό το βαρύ κλίμα μέσα. Έχουμε φτάσει στη φρίκη. Είναι η ώρα να ακούσουμε την Τζοκόντα και το χαμόγελό της. Αυτό ναι. Στο κινητό μου έχω το χαμόγελο της Τζοκόντα, ναι, για ήχο. Μου περιγράψατε ένα κλίμα που σας όθησε στο να ψάχνετε την ιστορία, να έχετε όρεξη να διαβάσετε, να ψάξετε κτλ. Θυμάστε κάτι που να σας παρακίνησε, δηλαδή διαβάσατε ένα βιβλίο και είπατε, σας έκανε εντύπωση? Κοιτάξτε, ζούσε σε μια οικογένεια που δεν ήταν διανοούμενη, αλλά συζητούσαν πράγματα. Στο σπίτι υπήρχαν βιβλία, ο πατέρας μου ήταν λόγιος. Ήταν ταχυδρομικός στα τρία ταφ, τριατατικός όπως λεγόταν τότε. Ένας πραγματικά λόγιος άνθρωπος της φιλοσοφικής σχολής. Και είχα κερδιθεί πάρα πολύ από τους Ρώσους συγγραφείς που υπήρχαν στη βιβλιοθήκη, τους οποίους και διάβασα σε μια πάρα πολύ μικρή ηλικία. Και αν με ρωτήσετε αν έχω διαβάσει Ρώσους συγγραφείς, θα σας πω ναι και δεν θα πω ψέματα. Αλλά στην πραγματικότητα θα πω ψέματα, διότι το διάβασα σε τέτοια ηλικία που νομίζω ότι πρέπει να τους ξαναδιαβάσω. Οπότε στο νησί που βρισκόμαστε, σας παρακαλώ, για φέρετε τους Ρώσους συγγραφείς. Και ιδιαίτερα ο Τσέχοφ, που για μένα είναι η μεγάλη μου αδυναμία. Αλήθεια. Δηλαδή θεωρώ ότι ο Τσέχοφ και ο Παπαδιαμάντης είναι κορυφαίοι στον κόσμο, στον κόσμο. Δηλαδή, στον τρόπο σύνθεσης. Αν έπρεπε να πάρουμε μόνο δύο βιβλία στο νησί, θα παίρναμε Παπαδιαμάντη και Τσέχοφ. Ναι, ναι, ναι. Ωραία. Ναι, ναι, θα έπαιρνα Παπαδιαμάντη και Τσέχοφ. Και τους όρνηθες του Χατζηδάκη για τη μουσική που έγραψε για την παράσταση του Κουν. Είναι εντυπωσιακό αυτό που κάνετε, που γυρίζετε την Ελλάδα, μιλάτε, συζητάτε με κόσμο, έχετε κάνει τόσες διαλέξεις και βρίσκετε αυτό το κοινό. Δεν είναι λίγο αντιφατικό? Όσοι έχουμε παιδιά και όσοι έχουμε περάσει τα παιδιά μας στη διαδικασία του σχολείου, ξέρουμε ότι στην πλειοψηφία τους
τη βαριούνται την ιστορία. Και επίσης την πλειοψηφία τους τελειώνουν το σχολείο και δεν ξέρουν βασικά πράγματα. Δηλαδή, μπορεί να θυμούνται, αν ήταν διαβαστερά και έχουν καλή μνήμη, μπορεί να θυμούνται πότε έγινε η μάχη της Σαλαμίνας ή πότε έγινε η μάχη του Μαραθώνα. Αλλά έχει περίπου τελειώνει η αίσθηση που έχουν για την ιστορία. Γιατί λοιπόν, αν είμαστε ένας λαός που αγαπά την ιστορία και αν οι άνθρωποι θέλουν να μαθαίνουν, γιατί δεν έχουμε βρει έναν τρόπο να τη μαθαίνουμε στα παιδιά μας με έναν τρόπο που να είναι τουλάχιστον και ευχάριστος και αποδοτικός, δηλαδή κάτι να τους μένει? Κοιτάξτε, εδώ και 30-40 χρόνια επιλέξαμε στα σχολεία μας την αποστήθηση. Και είναι και νίκη του λαϊκού κινήματος αυτή, διότι με αποστήθηση μπαίνεις στο πανεπιστήμιο. Αυτό δεν ξέρω αν υπάρχει αλλού στη γη, το να μαθαίνεις απ' έξω πράγματα για να τα πεις. Άλλο η κατανόηση των πραγμάτων και άλλο η αποστήθηση. Και επειδή όλη η ελληνική κοινωνία είναι προσανατολισμένη στο να μπει το παιδί της στο πανεπιστήμιο, υποτάξαμε το σύνολο της εκπαίδευσης σε ό,τι πιο ανούσιο μπορεί κανείς να σκεφτεί. Και αυτό έβλεψε όλες τις επιστήμες. Και φυσικά τα παιδιά τα τελευταία 20 χρόνια παίρνουν όλα α στο δημοτικό και όλα 19 και 20 στο γυμνάσιο. Και το λύκειο έχει γεμίσει. Είναι διεθνές ανέκδοτο η αριστεία στην Ελλάδα. Είναι... Νομίζω δεν υπάρχει άλλη χώρα στον κόσμο που να έχει τόσους αρίστους, οι οποίοι δεν ξέρουν να γράφουν και να διαβάζουν. Παρ' όλα αυτά παίρνουν 19 και 20. Έχουμε στήσει ένα σκηνικό καταστροφικό, καταστροφικό κατά τη γνώμη μου, όπου τίποτα πια δεν είναι ενδιαφέρον. Η εκπαίδευση λειτουργεί για την ανώτατη παιδεία, που κι αυτή καταραίει, διότι κάποτε για να πας στην ανώτατη παιδεία είχες περάσει πάρα πολύ σκληρό σχολείο. Εγώ πέρασα τα χρόνια μου στο δημόσιο σχολείο της γειτονιάς μου, που δεν έπαιζε. Στα ιδιωτικά πήγαιναν οι κουτί, αυτοί που δεν μπορούσαν να τα βγάλουν πέρα. Στο δημόσιο σχολείο της γειτονιάς δούλευες από το πρωί μέχρι το βράδυ. Και πρωί και απόγευμα και Σάββατα. Και η γενιά μου αναγνωρίζεται από αυτό το κότσι εδώ στο δάχτυλο. Από τις άπειρες ώρες που γράφαμε. Ένα ποσοστό της τάξης έμεινε μεταξεταστέο, ένα άλλο ποσοστό έμεινε στην ίδια τάξη. Και αυτό θεωρούνταν ότι είναι φυσικό, ότι έπρεπε για κάθε τάξη να έχεις κερδίσει ένα επίπεδο γνώση. Μπορούμε να κερδίσουμε το χαμένο έδαφος? Κοιτάξτε να δείτε, υπάρχει το παράδειγμα της Ιαπωνίας, ας πούμε, που άλλαξε τελείως τον εαυτό της τη δεκαετία του 1800. Δεν υπάρχει στη γη αυτό το πράγμα που έκανε η Ιαπωνία το δεύτερο μισό του 19ου αιώνα. Αφού η Ιαπωνία έκανε συνολική αλλαγή του αυτού της, θα πει ότι γίνεται ανθρωπίνος, αλλά χρειάζεται και κάποια χαρακτηριστικά του λαού που να συνοδεύουν τέτοιες ρηξικέλευθες αποφάσεις. Γενικά, όταν κάτι το αποχαλαρώνεις, το να το κάνεις απαιτητικό είναι πολύ πιο δύσκολο. Το αντίστροφο είναι εύκολο. Και εμείς ακολουθήσαμε δήθεν δημοκρατικούς δρόμους. Όλα αυτά ήταν μέσα σε κάποιες αντιλήψεις για περισσότερη δημοκρατικότερη, όχι με την έννοια της ισότητας, αλλά την έννοια της ευκολότερης, χαλαρότερης και άρα πιο ευχάριστης παιδείας. Δεν βγήκε αυτό το αποτέλεσμα. Δεν κερδίθηκαν τα παιδιά από το σχολείο επειδή έγινε πιο χαλαρό. Απλώς χάσαν την εκτίμηση και στο δάσκαλο και στο σχολείο. Οι δάσκαλοι σήμερα δεν έχουν την εκτίμηση της κοινωνίας. Πριν από κάποιες δεκαετίες ο δάσκαλος δεν το συζητούσες, μόνο τη λέξη που έλεγες είχε βαρύτητα. Έχουμε χάσει όλο το παιχνίδι, όλο το πακέτο δηλαδή. Παρ' όλα αυτά, πολύ με απασχολεί αυτό. Πώς γίνεται, ενώ είναι κοινή εκτίμηση αυτή ότι στην εκπαίδευση τα πράγματα δεν πάνε καλά. Από την άλλη μεριά, συναντάς σε όλο τον κόσμο, νομίζω ότι δεν υπάρχει πανεπιστήμιο της γης από τα 500 καλύτερα στις λίστες αυτές που κάνουν κατά καιρούς της κατάταξης αξιολόγησης των εκπαιδευτικών ιδρυμάτων, όπου να μην υπάρχει τουλάχιστον ένας Έλληνας στο εκπαιδευτικό τους προσωπικό. Ας πούμε, βλέπουμε αυτή την περίοδο της πανδημίας που ψάχνουμε τι γίνεται στον κόσμο. Μια εταιρεία στην Αμερική έκανε το φάρμακο που έδωσε στον πρόεδρο Τραμπ και γιατρεύτηκε και φαίνεται πολύ ελπιδοφόρο. Το έχει κάνει ένας Έλληνας ερευνητής από την Κοζάνη που τέλειωσε το δημόσιο σχολείο της Κοζάνης, τέλειωσε τη φαρμακευτική της Θεσσαλονίκης, έκανε μεταπτυχιακό στην Αμερική και είναι αυτή τη στιγμή κορυφαίος ερευνητής. Η εταιρεία ανήκει σε έναν Έλληνα δεύτερης γενιάς. Τα νοσοκομεία της γης είναι γεμάτα Έλληνες γιατρούς εξαιρετικής ποιότητας. Πώς ένα σύστημα που δεν πάει καλά παράγει τόσους πολλούς ανθρώπους οι οποίοι μόλις βγουν από τα σύνορα της χώρας λάμπουν? Κοιτάξτε να δείτε, αυτό που συμβαίνει στην Ελλάδα είναι ότι οι περισσότεροι νέοι χάνονται σε αυτό το παιχνίδι. Αυτοί που επιβιώνουν σε αυτό το παιχνίδι προφανώς
είναι χαρισματικά άτομα, έχουν οικογένειες που δίνουν ένα κλίμα ή πάνε σε σχολεία επιλεγμένα πλέον. Κοιτάξτε, πράγματι ως φιλή είναι αλήθεια ότι έχουμε κάποιες δυνατότητες, δηλαδή μια σπιρτάδα. Έχει μια εξήγηση αυτό. Και όσοι από εμάς παρασυρώμαστε από κάτι και κερδιζόμαστε από κάτι, επειδή έχουμε και αυτό το πάθος το διονυσιακό έτσι και το μεσογειακό, δινόμαστε σε αυτό που κάνουμε και εξ αυτού κερδίζονται, δημιουργούνται άτομα τα οποία είναι αφοσιωμένα, χαίρονται αυτό που κάνουν, αλλά αυτοί είναι που ξεφεύγουν από το βάλτο τον οποίο έχουμε δημιουργήσει. Και ξέρετε, οι ερωτήσεις σας σχετίζονται με τις εντυπώσεις μου από τα μαθήματα. Στα μαθήματα έρχονται κατά συντριπτική πλειοψηφία άτομα πάνω από 40 χρονών. Βέβαια έρχονται και νεότερα άτομα, αλλά αυτά δεν είναι το χαρακτηριστικό. Και νομίζω ότι ήδη τα άτομα που έρχονται σε... Όχι, τώρα μιλώ για τα μαθήματά μου επειδή έχω εικόνα. Προφανώς σε τέτοιες δράσεις που πηγαίνουν και άλλες γίνονται πολλές. Είναι άτομα τα οποία έχουν φτάσει σε ένα σημείο της ζωής τους πλέον και με τον πάροδο του χρόνου και την ωριμότητα που προκύπτει από αυτό κατανοούν το κενό που υπάρχει από το γεγονός ότι έχασαν το νήμα της ιστορικής παιδείας. Και προσπαθούν να το αναπληρώσουν. Και προσπαθούν να το αναπληρώσουν και είναι πολύ σοβαρή σε αυτό. Έχουμε μείνει σε τρία πολύ σπουδαία άλμπουμ, τρεις πολύ σπουδαίες στιγμές μουσικής, ελληνικής μουσικής, την Πολιτεία, το Χαμόγελο της Τζοκόντα και τους Όρνηθες. Πάμε παρακάτω. Α, θέλετε κι άλλα. Κοιτάξτε, πρέπει να σας πω ότι είμαι και παιδί των Beatles. Α, ωραία. Γιατί στη δικιά μου γενιά ήμασταν χωρισμένοι στους οπαδούς του Rolling Stones και των Beatles. Εγώ ανήκα στους Beatles, ήμουν από τα καλά παιδιά. Γιατί εκείνοι που ήταν στους Rolling Stones ήταν πιο έξαλλοι κάπως. Κάπως ή πιο ατίθαση. Πιο ατίθαση. Και βέβαια άκουγα και πολλές, επειδή η γλώσσα που είχα μάθει όταν ήμουν παιδί ήταν τα γαλλικά και μου είχε αρέσει, άκουγα πολύ γαλλική μουσική της εποχής, που επειδή πλέον έμπαινα και στην εφηβεία και άρχιζες να ερωτεύεσαι, ήταν ένα σωρό ερωτικά τραγούδια, Ανταμό, Κριστόφ και τα λοιπά, τα οποία ακούγαμε όλες οι κοπέλες περιμένοντας το αγόρι που θα ερχόταν με το λευκό το άλογο. Το ίδιο υπήρχαν και υπέροχα ιταλικά τραγούδια της εποχής, υπέροχα όμως ιταλικά τραγούδια, κατά τη γνώμη μου τα πιο υψηλού επίπεδου από όλα. Και κάποια στιγμή ανακάλυψα το φάδο. Και εκεί έπαθα μεγάλη, μεγάλη ζημιά. Ήταν απόλυτη έκπληξη το φάδο και έκτοτε το παρακολουθώ. Η Αμάλια Ροντρίγκες δηλαδή, σε ερμηνείες του 50 και του 60, γιατί μετά το 70 η φωνή της, εντάξει, την υπηρέτησε μέχρι τέλους, αλλά όχι, εκεί στο 60-70 έχει κάνει μαγικά πράγματα. Θα πάρουμε λοιπόν Αμάλια Ροντρίγκες μαζί μας. Θα βάλουμε Αμάλια Ροντρίγκες. Ωραία, ας ξεκινήσουμε από αυτό. Τις γυναίκες παρακαλώ που πλένουν στο ποτάμι και λάβαν νελρίο. Νελρίο. Τέλεια. Ξέρετε, αυτό το τραγούδι, όταν πέθανε η Αμάλια Ροντρίγκες, από όσο διαβάζω τώρα δημοσιογραφικά, φαντάζομαι ότι ισχύει και δεν τα παρακολουθώ σε μεγάλο βάθος, δεν το τραγούδισε κανείς για δεκαετίες. Διότι θεωρήθηκε ότι είναι η ιεροσιλία να κουμπίσεις την ερμηνεία. Της τέριαζε και το φάδο, γιατί ήταν μια γυναίκα που έκανε 5 απόπειρες αυτοκτονίας. Θέλω να πω, το φάδο έχει αυτή την πίκρα, αλλά έχει και ένα τσαγανό όμορφο. Do meu caixão
Επειδή συζητήσαμε για την εκπαίδευση, για την ιστορία, για την σχέση των παιδιών με αυτήν, δεν πάρει σαν τον ειδικό, αλλά ακολουθούμε ακόμη ένα πρόγραμμα σπουδών ιστορία στο σχολείο, που νομίζω έρχεται από το 19ο αιώνα, δηλαδή από την περίοδο που έπρεπε να αποκτήσουμε μια εθνική ταυτότητα. Δηλαδή τα παιδιά μαθαίνουν πολλά για την αρχαία Αθήνα και το Μεγάλο Αλέξανδρο, αρκετά για το Βυζάντιο, πολλά για την Ελληνική Επανάσταση, αλλά όχι όλες τις πτυχές της, τις ηρωικές περισσότερο παρά τις δυσάρεστες, και από την παγκόσμια ιστορία. Ευρωπαϊκά κυρίως πράγματα, ναι. Και μετά κάπου εκεί τελειώνει το μάθημα. Αν έπρεπε να φτιάξουμε ένα καινούριο πρόγραμμα ιστορικών σπουδών, εσείς σε ποια περίοδο ή σε ποια στιγμή ή με ποιο τρόπο νομίζετε ότι θα έπρεπε να ξαναδιαβάσουμε την ιστορία? Τι να διαβάσουμε δηλαδή από την ιστορία? Φυσικά πρέπει η ιστορία που διδάσκεται σε μια κοινωνία να δίνει βάρος στην ιστορία της κοινωνίας, γιατί είναι σημαντικό να έχεις μια αναγωγή. Πάντως πρέπει να σας πω ότι προσωπικά θα το ξεκινούσα με παγκόσμια ιστορία. Την πρώτη χρονιά να μύθει, και γιατί είναι πολύ μικρά τα παιδιά, μπορεί και στο πρώτο και δεύτερο έτος να είναι μύθια από τη δικιά σου κοινωνία και από άλλες κοινωνίες. Και μετά θα είχα μια χρονιά ένα πέταγμα πάνω από την παγκόσμια ιστορία. Δεν είναι δύσκολο να το κάνεις και να είναι και πολύ ελκυστικό για τα παιδιά, και έτσι να μπορείς μετά να κτίσεις πάνω σε αυτό και κάθε τόσο να στείνεις κάτι παγκόσμιο. Το λέω αυτό διότι εγώ πέρασα μια παιδεία που δεν περιελάμβανε το παγκόσμιο. Τύχαινε στο σπίτι μας να υπάρχει η ιστορία του πολιτισμού του Will Durand. Το θυμάμαι. Ναι. Και θυμάμαι παιδάκι τώρα στη Λάρισα, την είχα διαβάσει. Θέλω να πω, 7 χρονών είχα διαβάσει την ιστορία του Durand. Τι μου έμεινε στο μυαλό? Μάλλον η συγκίνηση της ιστορίας δεν αποτύπωσα πολύ. Αλλά και θυμάμαι και στο δημοτικό, δηλαδή τη διάβαζα, γιατί ήταν τεράστια. Και μπορούσα να την καταλάβω. Αφού την καταλάβαινε, θα πει ότι ο καθένας μπορεί να την καταλάβει. Ένας μέσος άνθρωπος είμαι, όλοι μας μπορούμε να την καταλάβουμε. Και μάλιστα εκεί με άπειρες λεπτομέρειες που δεν θα τις επέλεγα καθόλου αν τις έλεγα, άμα θα έστεινα κάτι για τα νέα παιδιά, έτσι στο ερώτημά σας. Πρέπει να σας πω ότι επειδή δεν είχα το παγκόσμιο στην παιδεία μου, παρά μόνο το τιμόνι μου είχα διαβάσει, όταν πήγα στη φιλοσοφική σχολή και επέλεξα το τμήμα ιστορίας, ποτέ δεν διδάχθηκα κάτι παγκόσμιο. Όλα ήταν ελληνικά, η δίκευσή μου είναι σε ελληνική ιστορία. Και κάποια στιγμή αισθάνθηκα την αναπηρία μου, είπα δεν πάει. Αυτό που κάνω, ήμουνα ήδη στο πανεπιστήμιο. Θέλω να πω, είχα φτάσει ήδη τέλος πάντων να διδάσκω στο πανεπιστήμιο, που θα πει ότι είχα κάνει μια πορεία. Και ποτέ δεν είχα διδαχθεί παγκόσμια ιστορία, ποτέ. Ούτε είχα μόνη μου μπει εκ νέου, θέλω να πω, σε πιο όρημη εποχή να διαβάσω παγκόσμια ιστορία. Και κάποια στιγμή συνειδητοποίησα ότι δεν πρέπει να καλύψετε μόνο σας το κενό. Εδώ πέρα είμαι ανάπηρη. Δεν είναι λογικό αυτό που γίνεται. Και ότι είναι ανάπηρη και η παιδεία μας χωρίς αυτό. Και τότε είναι καμιά 25 χρόνια που για καμιά πενταετία διάβαζα με ρυθμούς ατμομηχανής για να καταλάβω τον κόσμο. Και ήταν τόσο συναρπαστικό και μου άνοιγε τόσα παράθυρα και μου απαντούσε και σε θέματα και τις ειδίκευσεις μου. Που, όπως θα ξέρετε, έχω γίνει εκείνη που διδάσκει παγκόσμια ιστορία στην Ελλάδα, γιατί πίστεψα σε αυτό. Ναι. Και στο πανεπιστήμιο έγινε υποχρεωτικό μάθημα στο πρώτο έτος αυτό. Το Apple Watch είναι ένα ρολόι που δεν μοιάζει με κανένα άλλο. Σε παροτρύνει να κάθεσαι λιγότερο και να γυμνάζεσαι περισσότερο, ενώ σε βοηθάει να παρακολουθείς την υγεία σου, να μετράς τους καρδιακούς σου παλμούς και προσαρμόζεται στις δικές σου ξεχωριστές ανάγκες. Με το Apple Watch μπορείς να κάνεις τα πάντα απευθείας από τον καρπό σου. Νομίζω σε κάθε χώρα, σε κάθε κράτος, σε κάθε έθνος, τα παιδιά διδάσκονται την ιστορία του έθνους τους με κάποια έμφαση, την ιστορία της χώρας με κάποια έμφαση. Λογικό. Αλλά αυτό το ότι εμείς μαθαίνουμε αναλυτικά στα παιδιά φάσεις της ελληνικής ιστορίας, περιόδους μεγάλης ελληνικής ιστορίας, χωρίς αυτές να συνδέονται με τον υπόλοιπο κόσμο,
Δεν ξέρω αν αυτό, σε αυτό οφείλεται και το γεγονός ότι καμιά φορά αισθανόμαστε ή παρασυρώμαστε να πιστεύουμε ότι είμαστε ο ομφαλός της γης, ότι είμαστε κάτι παραπάνω από τις άλλες χώρες, ότι ο κόσμος κινείται γύρω μας ή, εν πάση περιπτώσει, ό,τι δεν συμβαίνει που να μας αφορά δεν έχει καμία σημασία. Οπωσδήποτε παίζει ρόλο. Η αλήθεια είναι ότι η ελληνική ιστορία έχει κάποια στοιχεία που είναι πραγματικά μοναδικά στη γη. Δηλαδή, το ζήτημα της ελληνικής γλώσσας, αυτό δεν ξέρω πόσο έτσι το έχουμε κατανοήσει. Μόνο στην ουσία δύο γλώσσες στον κόσμο. Άντε τρεις. Δηλαδή η Κινέζικη, η Ελληνική και η Χίντι των Ινδών έχουν το προνόμιο ανάμεσα στις 6.500 ζώσες γλώσσες. Δηλαδή η UNESCO καταγράφει 6.500 ζώσες γλώσσες στον κόσμο. Και οι μόνο τρεις έχουν το προνόμιο να είναι ζώσες και να τις παρακολουθεί κανείς επί 4.000 χρόνια γραπτά. Αυτό είναι κάτι το καταπληκτικό από αυτή την πλευρά. Δεν χρειάζεται να είσαι χαζό ελληναράς για να πεις ανοησίες. Υπάρχουν σημεία της ελληνικής ιστορίας πραγματικά τα οποία είναι ξεχωριστά. Όμως όλο το πλαίσιο της ανθρώπινης ιστορίας και της δικιάς σου πραγματικά αποκωδικοποιείται μέσω της σύγκρισης και του ακούσματος της πορείας και των άλλων. Και γι' αυτό σας είπα ότι δόθηκα στα μαθήματα που διδάσκω στο ευρύ κοινό είναι κατά κύριο λόγο μαθήματα παγκόσμιας ιστορίας. Και το αίσθημα που σας είπα ότι αισθάνθηκα εγώ μου το λένε και στο δρόμο. Σταματώ στο δρόμο και είναι άνθρωποι που με σταματούν και λέει: κύριε Ευθύμου, τα μαθήματα της παγκόσμιας, δεν ξέρετε πόσο με βοήθησε. Ναι. Αυτό μου δίνει χαρά, γιατί αποδεικνύει ότι είχα δίκιο όταν το σκέφτηκα αυτό το βήμα. Όταν μου μιλούσαμε για την Αμάλια Ροντρίγκες, μου είπατε ότι μια άλλη γυναικεία φωνή που σας συγκινεί είναι η Μαχάλια Τζάκσον. Ω, τι λέμε τώρα, εκεί πια. Εντάξει, δεν υπάρχει. Εκεί δεν υπάρχει σύγκριση. Βέβαια, επειδή αγαπώ την country μουσική και αγαπώ και την μουσική την soul των νέγρων, έχω βρεθεί σε συγκλονιστικές λειτουργίες στις Ηνωμένες Πολιτείες που να είναι μόνο μαύροι και χορεύαμε όλοι μαζί, με όλοι μαζί μέσα στην εκκλησία, πιασμένοι χέρι-χέρι. Δηλαδή αυτό το πράγμα από το οποίο βγήκε η Μαχάλια Τζάκσον, γιατί αυτοί οι μεγάλοι τέτοιοι τραγουδιστές έχουν βγει από τις κυριακάτικες λειτουργίες, που είναι ένα όνειρο συμμετοχής. Εγώ εύκολα μπήκα, γιατί είχα ζήσει σε τέτοια οικογένεια που σας είπα. Δηλαδή το να είμαστε 30-40 άνθρωποι και να χορεύουμε όλοι μαζί ήταν για μένα φυσικό της. Και όταν είχα βρεθεί με κάποια ευκαιρία στις Ηνωμένες Πολιτείες και δίδασκα εκεί και έκανα κάποιες ομιλίες, δεν δίδασκα, εντόπισα τέτοιες εκκλησίες και φυσικά χάθηκα. Οι Κυριακές μου ήταν δοσμένες σε αυτό. Και έτσι κατάλαβα τους τραγουδιστές τη Σαούλ που μου αρέσουν και φυσικά τη Μαχάλια Τζάκσον. In the upper room with Jesus. Αν έχετε ακούσει αυτό το τραγούδι της Μαχάλια Τζάκσον, In the upper room with Jesus, που είναι ακριβώς αυτό που σας περιγράφω, διότι σε τέτοιες, συνήθως είναι βαπτιστών εκκλησίες, είναι προτεστάντικες ομάδες, μετά την λειτουργία μαζεύονται σε ένα άνω δωμάτιο και εκεί γίνεται μια ομιλία και τραγουδούν όλοι μαζί. In prayer, oh, is in the upper room with Jesus. Oh, it's in the upper room with my Lord. And your God, when it's in the upper room, yes, it's in the upper room. Well, it's in the upper room, talking with the Lord. The upper room with Jesus. Oh, it's in the upper room talking with my Lord. Yes, in your God. You know it's in the
Ενώ δεν είμαι θρησκευόμενη, αλλά αυτά τα τραγούδια. Μου είπατε δεν είστε θρησκευόμενοι, αλλά... Ναι, στην ουσία δεν ανήκω σε κάποια θρησκεία, με την έννοια του να πιστεύω το σύνολο των δογμάτων το οποίο προβάλλει. Αλλά για μένα οι θρησκείες είναι ένα καταπληκτικό κομμάτι της ανθρώπινης ζωής. Είναι συγκλονιστικό, είναι η αναζήτηση του μεγάλου, είναι η εσωτερική και η αναζήτηση της αιωνιότητας, και δεν διαβάζω τίποτα άλλο με τόσο σεβασμό όσο την ιστορία των θρησκειών. Αλήθεια? Ναι, την οποία και διδάσκω, δηλαδή όταν κάνω τον κύκλο της παγκόσμιας ιστορίας, ίσως το μεγαλύτερο κομμάτι είναι η ιστορία των θρησκειών. Αλλά αν με ρωτήσετε ακριβώς τι είμαι, θα σας πω χριστιανή ορθόδοξη, με την έννοια ότι αυτή είναι η κοινωνία μου και την αγαπώ και μου αρέσει που μετέχω σε αυτήν. Μου αρέσουν. Και μετέχετε και σε αυτά τα, αυτά που έχουν γίνει μεγάλα κοινωνικά γεγονότα, ξέρω εγώ, η Ανάσταση, το Επιτάφιο, στα αυτά. Σε αυτά επικοινωνείς με όλες σου τις αγωνίες, συνυπάρχεις με τον άλλο, είναι αγαπητικά, δηλαδή ακριβώς γιατί είναι ένας κώδικας της μικρότητάς σου κατά κάποιο τρόπο. Εκεί αισθάνεσαι πόσο περαστικός είσαι και θρυνείς το γλυκιέαρ, θέλω να πω το ότι χάνεις την όμορφη άνοιξη. Μια μάνα που κλαίει το παιδί της, αλλά και εσύ που κλαίς τη ζωή σου που θα φύγει, αλλά και ταυτόχρονα είναι τόσο πανέμορφη. Τα διάφορα σημεία της Ορθοδοξίας για μένα είναι πολύ σημαντικά, κυρίως πνευματικά και αισθητικά και ως ταυτότητα. Αλλά αν μου πείτε επί του θρησκευτικού περιγράμματος, επί της ουσίας δηλαδή των δογμάτων, όχι, δεν το... Η ζωή σας ακολούθησε έναν δρόμο, δηλαδή κάποια στιγμή ανακαλύψατε το ενδιαφέρον σας για την ιστορία, μπήκατε στη φιλοσοφική και πήγατε στο τμήμα το ιστορικό. Φυστά. Αν δεν κάνω λάθος, κάνατε σπουδές και στη Γαλλία, στην Σορβόνη, ιστορίας πάλι. Ναι. Γυρίσατε και μπήκατε στη διαδικασία της εκπαίδευσης ξανά, γίνατε διδάσκουσα. Ναι, φυσικά στην αρχή στο Πανεπιστήμιο τότε υπήρχαν και βοηθοί και επιστημονικοί συνεργάτες, τώρα δεν υπάρχουν αυτές οι βαθμίδες και έτσι βρέθηκα κανείς. Γιατί ένας καθηγητής μου φαίνεται με θυμόταν από τα μαθήματα και μου είχε μεγάλη εκτίμηση και μου είπε υπόβαλε και βρέθηκα να είμαι εκεί. Μου είπατε ότι αγαπούσατε τους Beatles, έχετε ένα συγκεκριμένο που θα θέλατε να πάρουμε μαζί? Κοιτάξτε, εντάξει, τώρα του Τζον Λένον το θρυλικό του όταν έφυγε από τους Beatles. Το Imagine. Ναι, θα έβαζα το Imagine. Imagine there's no heaven. It's easy if you try. No hell below us. Above us only sky. Imagine all the people sharing. Imagine there's no countries. It isn't hard to do. Nothing to kill or die for. No religion too. Imagine all. I'm not the only one. I hope someday you'll join us. And the world will be as one. Αυτό που ζούμε αυτή την περίοδο, πολλοί άνθρωποι το σκέφτονται, φαντάζομαι και εσείς το έχετε σκεφτεί και το έχουμε κουβεντιάσει και μαζί άλλωστε σε άλλη ευκαιρία. Αναρωτιέται μερικές φορές κανείς αν αυτή η πανδημία έτσι όπως τη ζούμε, που ο άνθρωπος είχε πολύ καιρό, πολλά χρόνια να ζήσει ένα τέτοιο σοκ, δηλαδή μια αρρώστια που να ξαπλώνεται σε όλη τη γη και να μαθαίνεις, πέθαναν τόσοι σε μια πόλη της Ιταλίας, τόσοι άλλοι σε μια πόλη της Κίνας. Δεν ξέρω αν το έχει ξαναζήσει κιόλας η ανθρωπότητα αυτό, μάλλον δεν το έχει ξαναζήσει έτσι. Έχετε καταλήξει πώς μας αλλάζει
αν μας αλλάζει, αν αλλάζει την ιστορία. Δηλαδή, αν σας ρωτούσα, μπορείτε να φανταστείτε ένας ιστορικός μετά από 50 χρόνια πώς θα αφηγείτε αυτή την περίοδο που εμείς τη ζούμε σαν καθημερινότητα που λίγο μας φοβίζει, μας πιέζει. Κοιτάξτε, οι ασθένειες έχουν παίξει τεράστιο ρόλο στην ανθρώπινη ιστορία, ιδιαίτερα από τότε που ζούμε δίπλα με τα ζώα. Mm. Αυτό έχει σημασία, δηλαδή από την ώρα που γίναμε εκτινοτρόφοι, γιατί όλες αυτές, η συντριπτική πλειοψηφία αυτών των βαρυτάτων ασθενειών προέρχονται από τα ζώα. Εδώ και 10.000 χρόνια ζούμε με τα ζώα, γιατί τα αξιοποιούμε για την δικιά μας διατροφή, και από εκεί έρχονται αυτές οι φοβερές ασθένειες. Τώρα, αυτό που μας συνέβη δεν συγκρίνεται με την πανόλη, ας πούμε, που ήταν μέχρι σχετικά πρόσφατα η πανόλη, δηλαδή 200 χρόνια, η χολέρα. Όμως η ταχύτητα της μετάδοσης είναι τεράστια. Εκείνη την εποχή οι άνθρωποι ήταν με τα πλοία, ήταν με τα πόδια αντιστοίχως, και ήταν πολύ πιο αεροκατοικημένη η γη. Έχει σημασία. Δηλαδή η διάδοση δεν μπορούσε να έχει την ταχύτητα που έχει τώρα. Εξ αυτού αυτό που ζούμε είναι πραγματικά μοναδικό. Ο ιός ταξίδευε με πολύ λίγα χιλιόμετρα την ημέρα. Πολύ λιγότερα χιλιόμετρα. Μου είχατε πει κάποτε ότι είναι επίσης μια διαφορά, ότι οι άνθρωποι, ας πούμε, της εποχής του Μαύρου Θανάτου, της εποχής Πανόλης, δεν είχαν ιδέα τι γίνεται στον υπόλοιπο κόσμο. Δεν είχαν τρόπο να το ξέρουν. Ξέραν τι γίνεται στο απέναντι χωριό ή στην κοντινή πόλη. Δεν ξέρεις ότι αυτό είναι παγκόσμιο. Το εδώ που μας συμβαίνει, να μπορούμε να το μάθουμε, πάλι είναι τελείως μοναδικό. Καινούριο. Ακόμη και η ισπανική γρήπη, ας πούμε, που δεν είναι τόσο μακρινή, είναι, ξέρω εγώ, 100 χρόνων ιστορία, και πάλι τα μέσα δεν είχαν τη δυνατότητα της μετάδοσης που έχει τώρα, και κυρίως την εικόνα. Έχει σημασία το να βλέπεις και την εικόνα. Και πρέπει να σας πω ότι ποτέ δεν βρήκε σε τόση έπαρση την ανθρωπότητα μια τέτοια ιστορία. Δηλαδή αυτό που έχει ζήσει η ανθρωπότητα μετά το τέλος του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου, έχουν κυλήσει 80 περίπου χρόνια, και είναι χρόνια μεγάλης βελτίωσης της ανθρώπινης ζωής. Ξέρετε, τα τελευταία 40 χρόνια, είχα ακούσει μια διάλεξη ενός ειδικού, τα τελευταία 40 χρόνια έχει διπλασιαστεί η γνώση της ανθρωπότητας. Δηλαδή, μέσα σε 40 χρόνια διπλασιάστηκε όλη η γνώση που είχαμε αποκτήσει τα προηγούμενα χιλιάδες χρόνια. Αυτό είναι κάτι το καταπληκτικό, και το ζήσε η γενιά μου, θέλω να πω. Εγώ είμαι 65 χρονών και ήδη μέσα σε αυτά τα 40 χρόνια έχει συμβεί αυτό το καταπληκτικό πράγμα. Επίσης πρέπει να σας πω ότι τα τελευταία επίσης 20 τόσα χρόνια έχει μειωθεί η ακραία φτώχεια στον κόσμο κατά 60%. Συγκλονιστικό ποσοστό. Μάλιστα. Και τούτο διότι η Ινδία και η Κίνα μπήκαν σε εκτείναξη οικονομική, και εκατομμύρια άνθρωποι σε αυτές τις χώρες που ήταν σε τελεία φτώχεια, τώρα είναι μεσαία τάξη και τα λοιπά και τα λοιπά. Μάνι μάνι δύο δις κάνουν αυτοί, θέλω να πω. Σωστά. Και η Αφρική που έχει βελτίωση. Αν δηλαδή καθίσει κανείς και δει κάποιους δείκτες της ανθρωπότητας, ή ο μέσος όρος προσδόκιμου ζωής, αυτό κι αν είναι, ο μέσος όρος προσδόκιμου ζωής μέσα στα τελευταία 20 χρόνια έχει εκτιναχθεί. Το να ακούς άνθρωπο 95 χρονών πλέον δεν προκαλεί μεγάλη εντύπωση. Από τα 100 και πέρα αρχίζεις. Και αυτό έγινε μέσα σε λίγο διάστημα. Αναδεικνύω αυτά γιατί είναι μεγάλες κατακτήσεις και είναι πανανθρώπινες κατακτήσεις. Mm. Όχι ότι δεν λείπουν τα πολλά βαριά, αλλά αυτή τη στιγμή παίρνω τα θετικά. Και ότι αυτή η βελτίωση του μέσου όρου ζωής, μαζί με τις δυνατότητες της τεχνολογίας που τις έχει ο καθένας, δηλαδή κινητό έχουν περισσότεροι άνθρωποι παρά χρήσιμα πράγματα, κατσαρόλα, ας πούμε. Λες, τι γίνεται, τι έχει συμβεί με αυτό. Είναι μια αλαζονία. Αποκτάς μια μικρή αίσθηση Θεού, ξέρετε. Οπότε η αρρώστια μας βρήκε πάνω στην αλαζονία. Μας βρήκε πάνω στην αλαζονία ως ανθρώπινο είδος, και φυσικά κάποιες πιο επιτυχημένες κοινωνίες, που αυτές είναι οι δυτικές κοινωνίες, οι πιο επιτυχημένες τα τελευταία 300-500 χρόνια, αυτές που σύρανε το κάρο, ας πούμε, αυτής της καταπληκτικής ανάπτυξης του κόσμου, ακόμη πιο πολύ. Δηλαδή ήταν μια έκπληξη για μας, και καλά από αυτή την πλευρά, κάθε κακό έχει και καλό. Mm. Από αυτή την πλευρά για λίγο διάστημα θα μας κάνει πιο ταπεινούς. Ξέρουμε από τις μαρτυρίες, από την ιστορία, ακόμη και από τη λογοτεχνία, ότι όταν ερχόταν κάτι τόσο μεγάλο όπως ήταν η πανόλη, ας πούμε, η χολέρα,
η φυσική τάση των ανθρώπων ήταν πρώτα απ' όλα να στραφούν στο Θεό, στην Εκκλησία, στον παπά τους, και δεύτερον να ψάξουν να βρουν κάποιον να του φορτώσουν την ευθύνη. Και έκανε τους Εβραίους και έκανε τις γυναίκες, δηλαδή κάνανε διάφορα για να αντιμετωπίσουν αυτή την κατάρα που ξαφνικά αισθάνονταν ότι τους έρχεται από κάπου που δεν καταλαβαίνουν. Αυτό φυσικά δεν το ζήσαμε αυτή τη φορά, αλλά ζήσαμε κάτι που να μοιάζει με αυτό. Δηλαδή, μας έφερε η αρρώστια πιο κοντά σε κάποια. Κοιτάξτε, όταν πέρασε. Αρχή, εξουσία, θεσμό. Όταν πέρασε ο πρώτος φόβος της αρρώστιας, οι άνθρωποι που είναι ενάντια στη μάσκα και τα λοιπά, είναι κατά κάποιο τρόπο, έχουν βρει το ποιο φταίει. Φταίει τα κακά κράτη, οι κακοί ηθήνοντες του κόσμου. Κατά κάποιο τρόπο, αυτό που γινόταν με τους Εβραίους στο Μεσαίωνα, που για όλα φταίγανε οι δαιμονισμένες γυναίκες, τώρα φταίνε οι τέλος πάντων φθονεροί και φρικτοί ηγέτες, οι οποίοι θέλουν να αποδιαιτήσουν όλη τη γη. Είναι μια φυσική τάση αυτό. Πρέπει να σας πω ότι και όμως στο Μεσαίωνα δεν ήταν μόνο αυτό. Δηλαδή υπήρχαν και πολλές πλευρές που μοιάζουν με τις σημερινές, δηλαδή οι κοινότητες έβρισκαν τρόπους να βοηθούν, οι άνθρωποι κλεινόταν στα σπίτια τους. Έπρεπε να έχουν ξύδι, δηλαδή τι είχαν τότε για να απολυμένονται, ξύδι. Ξύδι, ασβέστες, τέτοια πράγματα. Και υπήρχαν κάποιες προβλέψεις να, με καλαθάκια, να ανεβάζεις κάποιο τράφημα στους ανθρώπους, στους νερό. Τότε δεν υπήρχαν τρεχούμενα νερά, ούτε αποχέτευση. Μπορούμε να φανταστούμε. Δηλαδή, όταν άκουγα να λένε λόγια, να λέμε λόγια τώρα για τον ιό που μας ήρθε. Και πραγματικά, εντάξει, είναι σοβαρό, δεν λέω, αλλά κόψε κάτι, δηλαδή είσαι σε ένα σπίτι που τρέχει νερό καθαρό, έχεις νερό, δεν το έχουμε συνειδητοποιήσει, στα καζανάκια μας τρέχει πόσιμο νερό, για όνομα Θεού, δηλαδή έχεις θέρμανση, αυτό οι περισσότεροι άνθρωποι, δεν λέω ότι δεν λείπουν οι άνθρωποι που ζήσαν την πανδημία με χειρότερες συνθήκες, αλλά ο μέσος άνθρωπος θα έζησε περίπου έτσι. Με παροχές δηλαδή που δεν είχαν οι άνθρωποι τότε, ούτε τις φανταζόταν, ούτε να πλύνουν ρούχα. Και πολλές από αυτές τις ασθένειες είχαν εκροές συνέχεια από όλες τις οπές του σώματος, ας πούμε. Και τι έκανες με αυτό, και πώς τους θάβανε, έπρεπε να πετάς τους νεκρούς από ψηλά, τους μαζεύανε σε άμαξες, όλα αυτά δηλαδή. Θα μου πείτε, Φρίκη, στην Ιταλία κάπως είδες εκεί να έρχονται τα φορτηγά και να φορτώνουν? Όταν την είδα εκείνη τη σκηνή έξω από τα νοσοκομεία να φορτώνονται τα φέρετρα, πιάσε τι ήταν, καμιόνια στρατιωτικά, είπα, ναι, να ό,τι γινόταν. 1300. Τρομερά, τρομερά. Μου είπατε ότι σας άρεσαν και κατά κάποιο τρόπο στην Ελλάδα είχαν μια αναπήχηση τα γαλλικά και τα ιταλικά τραγούδια. Ναι, ήταν πολύ διαδεδομένα. Θέλετε να πάρουμε κάτι μαζί μας? Να σας πω, θα έπαιρνα ανταμό. J'ai vu l'Orient dans son écrin avec la lune pour bannière et je comptais en un quatrain. Chanter au monde sa lumière. Mais quand j'ai vu Jérusalem coquelicot sur un rocher, j'ai entendu un requiem quand sur lui je me suis penché. Ne vois-tu pas, humble chapelle, toi qui murmure paix sur la terre, que les oiseaux cachent de leurs ailes, ces lettres de feu, danger, frontière. Le chemin mène à la fontaine, tu voudrais bien remplir ton seau. Arrête-toi, Marie-Madeleine, pour ton corps ne vaut pas l'eau. Inch'Allah, Inch'Allah, Inch'Allah. Και από τα ιταλικά? Κοιτάξτε, από τα ιταλικά ήταν μια σειρά
τραγουδιών. Η Τζιλιόλα Τσινκουέτη, αν την θυμάστε. Τι θυμάστε αυτή. Είχε μερικά πολύ χαριτωμένα. Ήταν ο Αλμπάνο τότε, εκείνη την εποχή κτλ. Αλλά ήταν και άλλοι πολύ ενδιαφέροντες τραγουδιστές. Αυτή ήταν πιο πολύ της εφηβείας μας, αλλά κάποιοι είχαν σπουδαία έργα ξεχωριστά, που τώρα έτσι δεν φέρνω στο νου μου τα ονόματά τους. Με βαθιστόχαστα τραγούδια. Πρέπει να σας πω ότι κάποια ιταλικά τραγούδια που είναι ναπολιτάνικα, μαρεμά, δεν ξέρω αν το ξέρετε αυτό το τραγούδι. Δηλαδή όταν το πρωτάκουσα αυτό το μαρεμά στο Βούρκο, εκεί η ζωή, η δύσκολη ζωή στο νότο της Ιταλίας, καθώς έφευγαν μετανάστες το 60. Και εδώ το έχει επίσης τραγουδηθεί από Ελληνίδες τραγουδίστρες. Πάρα πολύ ωραία, πάρα πολύ ωραία. Si morte io che faccio come strazzo drezzo in faccio come accede in colda e είμαστε στο τέλος του 2020, έρχεται το 2021 που είναι μια σημαντική χρονιά. Βέβαια δεν θα τη ζήσουμε όπως το φανταζόμασταν, γιατί ένα μεγάλο μέρος του 2021 θα πάει με την έγνοια της πανδημίας. Φαντάζομαι εκδηλώσεις που πρόκειται να γίνουν θα γίνουν πιο δύσκολα, όλα θα είναι λίγο πιο δύσκολα. Αν σας ρωτούσα κατά τη γνώμη σας, αν ένα πράγμα έπρεπε να κάνουμε το 2021 για να θυμηθούμε ότι πριν 200 χρόνια ξεκίνησε η πορεία αυτού του έθνους. Τότε το λέγανε η αναγέννηση, ήταν αυτό που οι Ιταλοί αργότερα λέγανε Ρισορτζιμέντο. Ναι. Τι θα ήτανε, κατά την γνώμη σας? Το ένα που θα μπορούσε θα ήταν να γίνει κατανοητό μέσα από απλή έτσι, αφήγηση, και έχουμε τα μέσα, το πόσες τομές έκανε αυτή η επανάσταση και πόσο μας συνοδεύει. Mm. Αυτό μπορείς εύκολα να το αναδείξεις, νομίζω, και θα μας είναι ευεργετικό. Τώρα, εγώ ας πούμε, θα μας ήθελα να περπατούσαμε σε κάποια μέρη που έγιναν γεγονότα. Ξέρετε, στην Αθήνα, παραδείγματος χάριν, να το περπατήσουμε όλοι, έτσι σιωπηλά. Θα το ήθελα αυτό. Mm. Πιασμένοι χέρι-χέρι, ότι μας αφορά αυτό που έγινε. Στην Αθήνα, λέω τώρα επειδή ζω εδώ, αν ζούσα στο Μεσολόγγι θα σας έλεγα εκεί ή σε άλλα μέρη, έγινε μια συγκλονιστική μάχη, η πιο κέρια τελικά μάχη του αγώνα, η μάχη του Φαλήρου, αυτή που είναι γνωστή ως μάχη του Φαλήρου. Ο Καραϊσκάκης σκοτώθηκε λίγο πριν από την μάχη, που ήταν μεγάλη μας ήττα, ήταν συγκλονιστικά μεγάλη ήττα. Η μάχη αυτή δόθηκε στο πεδίο από την Ακρόπολη μέχρι το Φαλήρο, που δεν υπήρχε τίποτα. Πρέπει να ξεχάσουμε τα πάντα, ήταν μια λάνα αυτό το πράγμα, και εκεί δόθηκε αυτή η μάχη, στην οποία πολέμησαν όλοι οι Έλληνες. Έχει σημασία αυτό που σας λέω. Είχαν κληθεί να έρθουν όλοι οι Έλληνες, γιατί ήταν η τελευταία ελπίδα, έμοιαζε να είναι η τελευταία ελπίδα του αγώνα. Είμαστε Απρίλιο, άνοιξη του 27. Τα πράγματα δεν έχουν πάει καθόλου καλά. Ο Ιμπραήμ έχει ρημάξει την Πελοπόννησο. Ο Ιμπραήμ και οι Κιουταχείς έχουν πάρει την δυτική στερεά και έχει πέσει το Μεσολόγγι. Και άμα πέσει και η Αθήνα, πέφτει η ανατολική στερεά και τελείωσε. Έτσι έμοιαζε το πανηγύρι. Όπως και έγινε, διότι όπως ξέρετε, το πράγμα διασώθηκε από την αυμαχία του Ναβαρίνου. Δηλαδή ήλθαν τρεις στόλοι για να κρατηθεί το πράγμα όρθιο, και σωστά και έτσι καλά έγινε. Mm. Θέλω να πω, σε αυτή εδώ τη ζώνη που τώρα είναι η Λεωφόρο Συγκρού, ας πούμε, εγώ θα ήθελα να περπατήσουμε, αν όχι 5 εκατομμύρια, μερικά εκατομμύρια άνθρωποι. Γιατί, κοιτάξτε, καθώς ήταν τόσο τρομερή σημασία αυτή η μάχη, ζητήθηκε να έρθουν
Από πού οι Έλληνες, κάτι που δεν ήταν τόσο ασφαλές. Και ήρθαν από την Πελοπόννησο να πολεμήσουν στη Στερεά. Έχει σημασία, λίγο πριν Πελοπόννησος και Στερεά είχαν συγκρουστεί σε εμφύλιο πόλεμο. Ήρθαν από την Πελοπόννησο να πολεμήσουν στη Στερεά, γιατί η Αθήνα είναι Στερεά. Ήρθαν από τη Θράκη, από τη Μακεδονία, από τη Μικρά Ασία, Έλληνες να πολεμήσουν. Και σε αυτή τη σύγκρουση που έγινε σε αυτό το πεδίο, για πρώτη φορά σε όλο τον αγώνα οι Έλληνες ήταν περισσότεροι από τους Τούρκους. Όποτε είχαμε συγκρουστεί με τους Τούρκους ήταν περισσότεροι οι Τούρκοι. Και τώρα ήμασταν περισσότεροι από τους Τούρκους. Και είχαμε την, δεν έχουμε το χρόνο να περιγράψουμε, είχαμε αυτή τη φοβερή ήττα. Και σκοτώθηκαν 1500 άνθρωποι σε μία ώρα. Δεν είχε ξαναγίνει ποτέ, Έλληνες σε μία ώρα. Και γιατί σας το λέω όλο αυτό? Διότι οι Τούρκοι, παίρνοντας την Αθήνα, κερδίζοντας όλο το πεδίο, άφησαν τα πτώματα άθαυτα. Από το 27 μέχρι το 33 ήταν άθαυτα αυτά τα πτώματα. Και γιατί λέω το 33, η Ελλάδα έγινε εθνικό ανεξάρτητο κράτος το 30 και οι Τούρκοι έμεναν στην Αθήνα μέχρι το 33. Διότι ήταν σαφές ότι θα γίνει η πρωτεύουσα, αυτά που λέγονται ανοησίες. Ήταν σαφές ότι θα είναι η Αθήνα η πρωτεύουσα. Δεν υπήρχε περίπτωση να μην είναι η Αθήνα η πρωτεύουσα, διότι ήταν η πιο περίφημη πόλη της αρχαίας Ελλάδας σε όλο τον κόσμο και όποιος έλεγε σε Αθήνα στο εξωτερικό, οι άνθρωποι μέναν χωρίς αναπνοή. Δεν υπήρχε περίπτωση να μην είναι η Αθήνα η πρωτεύουσα. Και αφήγαν το 33. Ακόμα 3 χρόνια. Και όταν έφυγαν οι Τούρκοι και ήρθαν οι Έλληνες να εγκατασταθούν, περπατούσαν πάνω σε κόκαλα. Θέλω να πω, αυτό το πεδίο ήταν σπαρμένο με οστά. Για μένα είναι κάτι που θα ήθελα να το τιμήσω, έστω με μια σιωπηλή πορεία. Αυτό που αφηγείς είναι μια συγκλονιστική ιστορία. Είναι νομίζω συγκλονιστική ότι οι περισσότεροι και οι περισσότερες που μας ακούν την ακούν πρώτη φορά. Να σκεφτείτε όταν παραδόθηκαν, γιατί ιτήθηκαν οι Έλληνες σε αυτή τη μάχη στην πεδιάδα, αλλά η Ακρόπολη κρατούσε. Η Ακρόπολη ήταν το κάστρο της Αθήνας και κρατούσε. Και διήρκησε ακόμη ένα μήνα η άμυνα και μετά παραδόθηκαν. Και παραδόθηκαν και διέσχισαν αυτό το πεδίο για να βρεθούν στο Φάληρο και να μπουν σε πλοία. Γιατί παραδόθηκαν για και υπήρχε η συμφωνία ότι εντάξει θα φύγετε. Και οι περιγραφές ήταν ότι καθώς μερικές εκατοντάδες ανδρών διέσχιζαν αυτό το πεδίο, τα κοράκια που πετούσαν, δηλαδή ήταν ένα μαύρο πεδίο μέσα από το οποίο, γιατί ακόμη ήταν φρέσκια, ακόμη έτρωγαν σάρκα, δεν είχαν απογυμνωθεί τα οστά. Εντάξει ρε παιδί μου, αυτό είναι κάτι πολύ δυνατό, δεν έγινε σε ανεξάρτητο κράτος μέσα από διαδικασίες απλές. Εδώ δόθηκαν ζωές. Ναι, όλα τα έχει αυτή η επανάσταση, και τα όμορφα και τα άσχημα και τα οδυνηρά και τα βδελιρά και τα πανέμορφα. Δεν πάβει όμως να ήταν ένας αγώνας που δόθηκε από εκείνους που θέλησαν να στήσουν κάτι καινούριο, κάτι φωτεινότερο, έτσι πίστευαν. Ήτανε κάτι που σε αφορά απολύτως, γιατί τελικά 200 χρόνια σε αυτό το κράτος ζούμε που στήθηκε τότε. Δεν μπορούμε να είμαστε τόσο μπλαζέ δηλαδή. Είχα πολλά να σας ρωτήσω γι' αυτό, αλλά μου αρέσει τόσο πολύ αυτή η αφήγηση που νομίζω ότι ό,τι άλλο πούμε θα το χαλάσει. Κρατάω αυτή την φοβερή ιδέα και ιστορία. Σας παρακολουθώ να διηγήσετε ιστορία πολλές φορές και τώρα πριν συναντηθούμε είδα και αρκετές από τις ομιλίες σας στο YouTube που υπάρχουν, που έχετε μιλήσει δεξιά και αριστερά για διάφορα θέματα. Αυτό είναι ένα χάρισμα. Ή είναι πω η απόλαυση που παίρνετε να τα διηγήσετε, γιατί είναι φανερό ότι τα ευχαριστιέστε. Όταν βλέπω τόσους ανθρώπους να χαίρονται, δεν πολύ καταλαβαίνω, γιατί δεν έχω κάποια τεχνική. Απλώς ξέρω ότι μου αρέσει πολύ εμένα η ιστορία, δηλαδή, και μάλλον το περνώ, αυτό θα συμβαίνει. Δεν ξέρω γιατί τόσοι πολλοί άνθρωποι ελκύονται και ακούνε το μάθημα. Η ίδια η ιστορία εξάλλου είναι συγκλονιστική. Τι άλλο σας δίνει χαρά εκτός από το να μελετάτε ιστορία ή να διηγήσετε ιστορία, να διδάσκετε ιστορία? Τι άλλο σας δίνει χαρά? Ο χορός και το τραγούδι, γιατί αυτό είναι κάτι τελείως αυτονόητο στη ζωή ακόμη, μου. Ακόμη, το κρατάτε από τα πέρα. Τι τώρα, πέφτουν τα ντουβάρια. Είμαστε ομάδες που κάνουμε πολλές συναντήσεις και με ακορντεόν, με χίλια όργανα, και αυτό το χαίρομαι πολύ. Και η μεγάλη αγάπη που θα μπορούσα να σας περιγράψω είναι το... Η ορειβασία. Είμαι ορειβάτισα 40 χρόνια από τα 17 μου και έχω ζήσει απίθανα όμορφες στιγμές στα βουνά
Και το rafting, όχι τόσο το καγιάκι. Α! Rafting, ναι. Ω, βέβαια. Νότι, σε 15 μέρες θα πάω να κατεβώ ένα ποτάμι. Μια ιστορικός κατεβαίνει ένα ποτάμι. Μην φανταστείτε ότι κάνω Ινδιάνα Τζόνς, διαλέγω φιλικά, ναι, πράγματα, φιλικά, δεν κατεβαίνω μεγάλους καταράκτες, αλλά εντάξει. Πες το μου μια ωραία ανάβαση, δηλαδή. Η ανάβαση του Ταϊγέτου με τον Πανσέλινο του Αυγούστου χωρίς άλλη βοήθεια, δηλαδή μόνο με το φως δεν του Πανσελίνου. Δεν χρειαζόταν. Γιατί ήταν τόσες οι πλάκες που αντανακλούσαν το φως της Πανσελίνου. Ήταν τελείως παγανιστικό αυτό. Και φτάσαμε στο Νταΐγετο πριν την ανατολή του ήλιου. Και όταν άρχισε να χαράζει στον ορίζοντα, ήσουν ψηλά, έβλεπες τη χαρακιά στον ορίζοντα, σιγά σιγά αυτό πλάταινε και γινόταν πιο φωτεινό, πιο πορτοκαλί. Κυριολεκτικά ένας θρίαμβος σιγά σιγά στον ορίζοντα που μπορούσε να το κοιτάξει κατάματα. Και ταυτοχρόνως η σκιά του Ταϊγέτου έπεφτε πάνω στη θάλασσα. Σχεδόν έβλεπες και την κουκίδα σου πάνω στη θάλασσα, όλα αυτά ήταν παγανιστικά. Και δίπλα είναι και ένα εκκλησάκι. Δεν ξέρω αν ξέρετε, στην κορφή του Ταϊγέτου είναι και ένα μικρό εκκλησάκι. Να πάρουμε άλλη μια τελευταία μουσική μαζί μας. Ναι. Σας έρχεται κάτι άλλο? Ναι. Μήπως να βάλουμε και μια άλλη μαύρη τραγουδίστρια που μου αρέσει πολύ. Η Αρίθα Φράγκλιν. Αχα! Γιατί χορεύω πολύ η Αρίθα Φράγκλιν. Είναι χορευτική η μουσική της. Η Αρίθα Φράγκλιν έχει επίσης βγει από μια εκκλησία αυτής τώρα. Μου αρέσουν εκείνες που βγήκαν από αυτό. Ας αποχαιρετιστούμε λοιπόν με Αρίθα Φράγκλιν. Με Αρίθα Φράγκλιν. Και σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Ρυθμική και δυναμική. Σας ευχαριστώ κι εγώ. Είμαι ο Παύλος Τσίμας και αυτό ήταν το podcast Ναυαγός, μια παραγωγή του Pod.gr. Για να ακούσετε και άλλες ιστορίες ναυαγών, μπείτε στο pod.gr ή στο Spotify, στα Apple Podcasts, Google Play Music ή σε όποια εφαρμογή ακούτε μουσική ή podcast στο κινητό σας. Ναυαγή με τον Παύλο Τσίμα. Με την υποστήριξη της iSquare, επίσημου διανομέα της Apple σε Ελλάδα και Κύπρο, που σε προκαλεί να βελτιώσεις την καθημερινότητά σου παρέα με το Apple Watch. Pod.gr. Το καλό να ακούγεται.